Την δεκαετία του 80 ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα οι πρώτοι μετανάστες. Στην αρχή ήρθαν από την Ασία και λίγο αργότερα από τα Βαλκάνια και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Στις ελληνικές πλατείες και στα σχολεία άρχισαν να εμφανίζονται και άλλα παιδιά από άλλες χώρες. Οι μικροί άλλοι. Άντρα τον πολύτροπο, πες μου θεά, που χρόνια παράδερνε, σαν πάτησε της Τρίας το Άγιο Κάστρο. Και ανθρώπων γνώρισε πολλών τους τόπους και τις σκέψεις και έπαθε τόσες συμφορές στη θάλασσα ζητώντας μαζί με τους συντρόφους του στη γη του να επιστρέψει. Συστήσε ένα φίλο. Προσπαθούσα και εγώ να κάνω φίλους με τους άλλους. Και αυτός με βοήθησε να τα πηγαίνω καλά με τα άλλα παιδιά. Λίγο με δυσκολεύει αυτό. Μου συμπαριστάθηκε σαν αληθινός φίλος. Έτσι να βγει μας τρία σχολεία και έχω πολλούς φίλους και από τα τρία σχολεία. Πολλές φορές δεν παίζουμε μαζί τους ή αυτοί δεν θέλουν να παίξουν μαζί μας, αλλά θα ήθελα να παίξουμε μαζί όλοι μαζί. Ότι εγώ προσπαθώ να είμαι μαζί, σαν μια ομάδα να είμαστε. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών μεταναστών στα ελληνικά σχολεία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Από πολλές χώρες, καταρχήν από την Αλβανία, τα περισσότερα. Τα παιδιά πάλι ήταν λιγότερα μεν, μπορούμε να πω ήταν πιο άγρια. Μπορώ να πω ήταν πιο επιθετικά. Ήταν πιο δύσκολα στο να τα πλησιάσει κανείς, στο να τους μιλήσει κάποιος. Και παρουσιάζει και μεγάλο πρόβλημα της γλώσσας. Μαζί με τις οικογένειες, όταν και παιδιά τα οποία πρέπει να πάνε σχολείο. Δεν ήξεραν ότι να μιλάνε ελληνικά, ούτε οι γονείς, ούτε τα παιδιά. Ένα παιδί που δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα σε μία κανονική τάξη. Για αυτόν τον σκοπό έχουν καθιερωθεί οι τάξεις υποδοχής. Είναι μια πολύ ωραία φράση. Στην αρχή δεν υπήρχε το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάποια εγκύκλιο. Κανείς δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Και σε κάποιο νομικό σχέδιο, το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Δούλεψε μια διάστημα το σύστημα, μέχρι που κόλλησε στο ότι υπάρχει έλλειψη δασκάλων. Δεν είναι ότι δεν λειτουργούν στην πράξη. Δεν λειτουργούν θεσμικά. Δηλαδή, εδώ και μια πενταετία καταργήθηκαν. Για την ακρίβεια χρησιμοποιήθηκε η έκφραση «αναστάλθηκαν». Αναστάλθηκε η λειτουργία τους. Αλλά κάτι που διαρκεί τόσο πολύ καιρό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αναστολή, είναι κατάργηση. Και αφήνεται τα παιδιά θα λέγαμε, στο ενδιαφέρον του κάθε εκπαιδευτικού. Με αποτέλεσμα να μην βοηθάει όσο θα έπρεπε και θα μπορούσε να βοηθάει αυτά τα παιδιά των ανθρώπων που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και δουλεύουν, έχουν επενδύσει τα όνειρά τους. Πριν ήταν ένα κενό σχολείο με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών. Και στην πορεία είδαμε ότι το σχολείο έπρεπε να γίνει διαπολιτισμικό για να μπορέσουν να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά περισσότερο στην πορεία τους μέσα στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Προσωπικά είμαι αντίθετος με τη λειτουργία κάποιων διαπολιτισμικών σχολείων. Πιστεύω ότι όλα τα σχολεία στη χώρα μας πρέπει να γίνουν διαπολιτισμικά. Κάνουν περισσότερες ώρες ελληνικών, κάνουν περισσότερες ώρες ιστορίας,
ώστε τα παιδιά να μπορούν να μάθουν την ελληνική. Συνεργαστήκαμε με τέτοιους φορείς, το Συμβούλιο Προσφύγων, Ελλήνων Προσφύγων, με την Άρση, με τον Όστο. Αλλά δεν μπορούν να έρθουν, πρέπει να πάρουν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να έρθουν μέσα στο σχολείο. Και αυτό είναι δύσκολο. Και εκεί αποτυχαίνουμε. Όπως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είναι καλοί μαθητές και έχει μαθητές, έτσι υπάρχουν και μετανάστες οι οποίοι είναι καλοί μαθητές και έχει μαθητές. Πέρυσι ο καλύτερος μαθητής στο τμήμα ήταν Αλβανός. Εξαρτάται από το πόσο θα τους προσέξουν οι γονείς τους και την προσωπική τους ευστροφή και διάθεση να ασχοληθούν. Δεν αρκετά γρήγορα, ειδικά αν η Αθάρξη έχει μικρό αριθμό μαθητών. Έχουν ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα πράγματα, γιατί αυτό τους βοηθάει στο να είναι περισσότερο ενταγμένοι μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ότι σήμερα η νέα γενιά είναι αντίθετη και απέναντι από τα ρατσιστικά πρότυπα, πριν όμως η κατάσταση τίνει να αλλάξει. Τη δείτε μία άνοδος και είσοδος των ακροδεξιών ομάδων στο σχολείο. Επειδή τα παιδιά ζουν σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από τα μίντια, από τις αντιλήψεις των μεγάλων, δεν είναι εύκολο ξαφνικά να ξεπεράσουν αυτά που συμβαίνουν ανάμεσα στους μεγάλους. Υπάρχει λίγο ρατσισμό, αλλά νομίζω τα παιδιά εύκολο το χωνεύουν αυτό. Στα σχολεία ο αλλαγός μαθητής καλείται να αλλάξει το όνομά του, να το ελληνοποιήσει. Ελληνόπουλα μας λένε, οι γονείς τους λένε μην κάνετε παρέα από αυτόν γιατί είναι από αυτήν τη χώρα. Επαναλαμβάνουν στα παιδιά τους τα στερεότυπά τους και ότι κοίταξε να δεις, Ελβάνοι είναι έτσι, Ελβάνοι είναι αλλιώς, Ελβάνοι μας κλέβουν, Ελβάνοι μας σκοτώνουν, Ελβάνοι μας κάνουν, μας φτιάχνουν. Το παιδάκι, όσο φίλο και να το θεωρεί το διπλανό του, τον Αλβανό, κάπως έχει και την υποψία μέσα του. Πιστεύουν ότι οι γονείς τους, οι γονείς των παιδιών μεταναστών, δεν τα προσέχουν τόσο πολύ, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πίσω στα μαθήματα και να μην αποτελούν θετική επιρροή για τα δικά τους τα παιδιά στο θέμα αυτό. Άλλοι το ζητούσαν οι γονείς επειδή λέγανε ότι θα ήμουν κακή επιρροή, ότι θα είμαι κλέφτρα. Ή αν θέλανε πάντοτε στις φασαρίες, στις καταλήψεις, σε ό,τι γινόταν, στις ζημιές που γινόταν στο σχολείο, πάντοτε ήταν οι ξένοι που φταίγανε και ποτέ οι Έλληνες. Τυχαίναμε και λέγαμε, όχι, δεν είναι ο ξένος, είναι ο γιος σου, ο Έλληνας, το παιδί σου, η Ελληνίδα που έκανε τη φασαρία. Δεν το δεχόταν. Τώρα το δέχονται. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα ακόμα και ρατσιστικών συμπεριφορών από καθηγητές, τα οποία έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς. Δεν είναι πλειοψηφικά στα φαινόμενα, είναι μειοψηφικά. Μερικοί είναι ρατσιστές. Ας πούμε, ο κάθε ξένος δεν πέρασε πολύ καλά στο δημοτικό. Ερχόμουν στο σπίτι και έκλαιγα για αυτό το πράγμα, επειδή με ξεχώριζαν. Και αισθανόμουν ότι ήμουν ηλίθια, ότι δεν άξιζα. Απλά οι φίλες μερικές φορές με κάνουν να κλαίω, γιατί να πάω άλλη χώρα και με λένε κοινωτάκι. Τι λένε, είμαι από άλλη χώρα, δεν γνωρίζουν τη χώρα μου, με λένε ας πούμε Κινέζο. Το έχω λίγο ασκή στα μάτια. Δεν ξέρω το όνομά σου και σαν λένε εσύ Παξανέ, εσύ. Και αυτό γίνεται προσβλητικό στον άλλο. Αλλά δεν το γνωρίζω γιατί το λες. Αλλά και πάλι αρχίζουν να και κριτικάρουν τη χώρα σου χωρίς να ξέρουν τίποτα για τη χώρα σου. Παρουσίασα, ας πούμε, την Αφρική ως μια χώρα που δεν έχουν σπουδάσει να μόρφωτη χωρούς τρόπους. Και τους βρίζουν και τους λένε κακά πράγματα. Και λέγανε ρε, Αράπη, συγγνώμη για τη λέξη Αράπη. Εμείς είμαστε Έλληνες και εσείς είστε από άλλη χώρα. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Ναι, είσαι μαύρη, θα έρθεις στη χώρα μας. Να δουλέψεις, θα έρθεις στη χώρα μας, να βάλεις χρήματα. Μάθε πρώτα ελληνικά και μετά έλα να μου μιλήσεις, ξέρω, και τέτοια. Έρχομαι στη χώρα τους για να φάμε το ψωμί. Ο Αλβανός θέλει να μας κλέψει το σπίτι. Είσαι, συγγνώμη τη λέξη, είσαι πουτάνε, επειδή είσαι μαύρη. Επειδή είχαν δει μια κοπέλα ότι είναι μαύρη, λένε ότι όλες οι μαύρες είναι πουτάνες. Ότι ο μαύρος είναι απολύστιστος, δεν έχει τρόπους, νομίζω ότι είναι σαν ένα σκουπίδι. Έχω ακούσει και περιστατικά παιδιών μεταναστών τα οποία εγκαταλείψαν το εκπαιδευτικό σύστημα λόγω χρώματος. Μερικοί σκεφτόμαστε να πάμε και πίσω στη χώρα μας.
Και μου πήρε πάρα πολύ χρόνο για να το συνηθίσω, να με συνηθίσουν κι αυτοί. Τις καταγωγές οι άνθρωποι μπορούν να τις κρατήσουν για το σπίτι τους. Να επικοινωνήσουν χωρίς το βαρύδι της εθνότητας. Να επικοινωνήσουν πραγματικοί άνθρωποι. Στο σχολείο, στη κοινωνία, κρινόμαστε στη βάση των πράξεών μας. Δεν έχουμε έναν δάσκαλο και πολλές φορές χάνουμε τα μαθήματά μας. Ναι, είναι καλή η δάσκαλο. Καλή είναι η δάσκαλη, μια χαρά. Αλλά δεν είναι πολύ έτσι σκληρή. Είναι πολύ ευγενική μαζί μας. Δεν είμαστε στη τάξη και τόσο ζωή. Η πρώτη μου δασκάλα και την αγαπούσα πολύ. Η δεύτερη δασκάλα μου, εντάξει, ήταν λίγο αυστηρή με μένα. Και η καινούργια μου δάσκαλα, εντάξει, επειδή είμαι από άλλη χώρα, δεν με έχει συνηθίσει. Μου μιλάει λίγο αυστηρά, εντάξει, αλλά θα τα πάμε καλά. Επειδή είμαστε από άλλες χώρες, εδώ η γυναίκα μας έλεγε μη κάνετε αυτό. Στα άλλα παιδιά όταν δεν γράφανε καλά στην ορθογραφία, όταν δεν πειράζει την επόμενη φορά, μας έλεγε γιατί δεν γράψεις καλά. Πρέπει να επιλέγουν τους καθηγητές. Οι καθηγητές πρέπει να ελέγχονται, γιατί το κράτος τους έχει αφήσει. Δεν υπάρχει επιμέλεια και ο καθένας κάνει τι θέλει. Έχω δει, ας πούμε, και άλλοι που έχουν φοροϊδήσει πραγματικά. Υπήρχε στο σχολείο δασκάλα που βοήθηκε στους μετανάστες, γιατί άλλες ώρες, παραπάνω ωράριο, είχε η κυρία η Ευαγγελία λεγότανε, που καθόταν και μάθανε κάθε ένα παιδάκι παραπάνω να γράψει, να διαβάσει. Ειδικά η κόρη μου είχε ένα βοήθεια από μένα. Μπορώ να πω ότι η δασκάλα στο σχολείο και μάθανε ιδιαίτερα. Δηλαδή, για να κάνω εγώ αυτό στο σπίτι μου, για συνολικά μου, θα είχα ιδιαίτερα μαθήματα να πλήρωνα. Πολλές φορές το ρωτάω πώς είναι εκεί η κατάσταση. Μου λέει, μπαμπά, είναι εντάξει, μου λέει. Το λέω, εντάξει με ποια έννοια. Μου λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Και μου λέει, επειδή και στη τάξη είναι η πλειοψηφία είναι οι μετανάστες. Όχι, με τους δασκάλους, σχεδόν εκεί που είναι ο γονός μου, δεν έχουν πρόβλημα, είναι πολύ καλά. Ήταν καλή. Ήταν το ίδιο πράγμα που ήταν με τους Έλληνες. Δηλαδή δεν θα μου λέγανε ότι είσαι κακή μαθητή επειδή είμαι από άλλη χώρα. Όχι. Έχω ακούσει για το δάσκαλο να μαλώνει ιδιαίτερα τα παιδιά που δεν είναι Έλληνες. Η κόρη μου στην αρχή ντρεπόταν να πει πως ήταν από την Αλβανία και έλεγε πάντα εγώ είμαι Ελληνίδα. Η μαμά μου και ο παπάς μου είναι από την Αλβανία. Γιατί παιδί μου το λες αυτό? Γιατί μας είπαν εσείς οι Αλβανοί να μιλάτε τελευταίοι. Οπότε αυτό σαν λέξη από μια δασκάλα είναι λίγο περίεργη. Ο δάσκαλος δημιουργεί. Εκτός από τους γονείς, ο δάσκαλος είναι δεύτερη στη τάξη τη ζωή του καθενός μας. Όταν ο δάσκαλος σου βάζει κάτι τέτοια, αρχίζεις να αναρωτιέσαι. Και όσο καλός μαθητής να είσαι, θα πας σπίτι και θα αρχίσεις να πεις δεν μου αρέσει αυτός και ξέρεις, όταν δεν μου αρέσει αυτός, σημαίνει δεν μου αρέσει και το μάθημά του. Άσχετα εάν το μάθημα μπορεί να είναι αρεστό στο παιδί. Αρχίζει σιγά σιγά να μην το αρέσει και το σχολείο. Οι περισσότεροι δυστυχώς δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν υπάρχει κατάρτιση ειδική στους δασκάλους. Καταρχήν για να διεξάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία με κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για δίγλωσσα παιδιά. Δεν υπάρχει επίσης ενημέρωση των δασκάλων για στοιχειώδη ζητήματα. Όπως η πλειοψηφία των δασκάλων δυστυχώς πιστεύω ότι αγνοεί σε μεγάλο βαθμό και με πληρότητα τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις νομικές ευθύνες που έχει η πολιτεία απέναντι στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Το άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καταρχάς, που λέει ότι το κράτος οφείλει να εγγυάται ότι όλα ανεξαίρετα τα παιδιά που ζουν στη χώρα απολαμβάνουν εξίσου τα δικαιώματα χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουν όλοι ότι
Η συμπεριφορά που συνιστά παραβίαση ταχύτητας με διάκριση ελέγχεται, ο συνήγορος του πολίτη κάνει αυτή τη δουλειά και έχουν υπάρξει καταγγελίες και έχουν υπάρξει και αντίστοιχα τέτοιες δράσεις από εμάς. Αλλά και στους δασκάλους μιλάμε πάλι για μια ομάδα που δεν είναι και εκεί η πλειοψηφία. Δηλαδή, οι δάσκαλοι, μέρος της σχολικής συνότητας που με δυναμισμό βιώνει αυτή την ραγδαία μεταβολή της κοινωνικής συνθήκης μέσα από το ίδιο το σχολείο, που είναι το εργαστήρι του μέλλοντος, η πλειοψηφία λοιπόν των δασκάλων έχει δει το μέλλον και προετοιμάζεται γι' αυτό. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ομάδα που πιστεύω ότι ακόμα είναι πίσω. Αυτό όμως θα πρέπει και να εκπαιδευτεί και να υποστηριχθεί ο εκπαιδευτικός για να το κάνει. Είναι μεγάλη ιστορία και γι' αυτό νομίζω ότι εκεί που πάσχουμε είναι στο να καθοδηγήσουμε, υποστηρίξουμε και βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς μας να λειτουργούν σε μια τέτοια λογική. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες αυτό για τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός δίνει τη μάχη μόνος του. Πρέπει να είμαστε καθαροί σε αυτό, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια από την πλευρά του κράτους και πρωτίστως χωρίς καμία απολύτως βοήθεια και σε αυτά τα παιδιά από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, η εκπαίδευση των μεταναστόπλων δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο το δάσκαλο, αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Δυστυχώς δεν έχουν το κατάλληλο βοήθημα στο να αξιοποιήσουν θετικά τη συμμετοχή αυτών των παιδιών και να δώσουν διεξόδους. Συζητούμε με τα παιδιά στα σχολεία εάν μορφές bullying, μορφές εκφοβισμού ή επιθετικότητας περιλαμβάνουν και ένα στοιχείο ρατσισμού ή ένα στοιχείο που σχετίζεται με την καταγωγή. Και όντως συμβαίνει αυτό. Η βία στην εφηβική ηλικία είναι ιδιαίτερα γοητευτική. Ναι, η βία είναι ένα φαινόμενο που τελευταία προσκυρεί πολλά σχολεία. Εάν ένα παιδί φτάνει να υιοθετεί βίαιες συμπεριφορές, κάτι θέλει να μας πει και αυτό πρέπει να τα ακούσουμε. Είναι ένας τρόπος να αναδυθούν, να φτιάξουν μια ψευδή προσωπικότητα και να αναδυθούν μέσα από έναν ρόλο. Το ρόλο του δυνατού, το ρόλο του σκληρού, το ρόλο του δεν θα με πονέσει κανένας, δεν μπορείτε να με αγγίξετε. Και αυτά τα παιδιά τείνουν όντως αρκετές φορές να δημιουργούν γύρω τους έναν κύκλο. Ναι, έναν κύκλο δικών τους ανθρώπων που και τα ελέγχουν και τα συντονίζουν. Και τα προστατεύουν. Τα πρώτα χρόνια στο σχολείο υπήρχαν παιδιά που κουβαλούσαν όπλα, συσταγωγικά. Το παιδί που οι γονείς δουλεύουν όλη την μέρα, πολύ δύσκολα θα κάτσει να στρωθεί μόνο του να διαβάσει ή να κάνει κάτι πιο επικοδομητικό από το να κολλήσει σε έναν υπολογιστή και να παίζει ένα παιχνίδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και συνήθως αυτό το παιχνίδι που θα παίζει, ναι, θα έχει πολύ βία μέσα και θα στο παραδεχτεί και το ίδιο και θα σου πει ότι μου αρέσει και πάρα πολύ. Μετά θα το δεις από τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Χτυπάει τους άλλους για το παραμικρό. Χτυπάει τους άλλους χωρίς αιτία. Για να τους προκαλέσει. Τα παιδιά μεταναστών σίγουρα στο σχολείο, εφόσον κοιτοποιούνται, περιφορολογούνται, θα καταλήξουν σε συμμορίες και αυτές οι συμμορίες θα καταλήξουν σε βία περιστατικά. Νομίζω ότι στις συμμορίες συμμετέχουν εξίσου και Έλληνες. Συμμορίες υπάρχουν. Αυτές είναι όχι τόσο μέσα στο σχολείο, μεταξύ τους, έξω από το σχολείο. Και πολλές φορές γίνονται και συμπλοκές με άλλα σχολεία, με ομάδες που έρχονται από άλλα σχολεία. Τα παιδιά που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο είναι παιδιά που σίγουρα έχουν βιώσει στην προσωπική τους ζωή κακοποίηση. Κακοποίηση, είτε αυτή είναι ψυχολογική, είτε αυτή είναι με έδιρε κάποιος, με χτύπησε κάποιος. Είτε είναι κάτι που έχουν ζήσει, ένα πραγματικό γεγονός που έχουν ζήσει στην πορεία της ζωής τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εμείς σήμερα είμαστε σε μια κοινωνία που επισήμως δεν δέχεται ότι η σωματική τιμωρία είναι αποδεκτό μέσο αγωγής. Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι το ξύλο δεν είναι στα επιτρεπτά σοφοριστικά μέτρα του παιδιού.
και επιπλέον ότι για κάθε πράξη ενδοοικογενειακής βίας το σχολείο έχει υποχρέωση όταν ενημερώνεται τα παιδιά ότι συμβαίνει ενδοοικογενειακή βία να αναφέρεται στον εισαγγελέα. Βεβαίως αυτό είναι λίγο προχωρημένο. Δεν θα πρέπει να πηγαίνει στο εισαγγελέα. Την υποχρέωση την αναφέρει ο νόμος κυρίως για να καλύπτει τους εκπαιδευτικούς που θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό. Κυρίως πρέπει το σχολείο να συνδέεται με κοινωνικές υπηρεσίες. Να ενημερώνει τους γονείς, να προειδοποιεί και να λέει ότι ένα παιδί που το χτυπάνε στο σπίτι, που βρίσκεται με οποιαδήποτε συνθήκη σε κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να προστατεύεται. Πολλοί γονείς κακοποιούν τα παιδιά τους. Το βλέπουμε από τα πρόσωπα κάποια στιγμή ότι το παιδί δεν μπορεί να αντέξει άλλο και κάτι λέει. Για να μην σταματούμε εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ ακούω τους εκπαιδευτικούς πάρα πολλές φορές να λένε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάποια ενέργεια για τους αλλοδαπούς. Ενώ για το Ελληνόπουλο που κακοποιείται στο σπίτι, θα το πούμε στην κοινωνική υπηρεσία ή θα το πούμε ακόμα και στο εισαγγελέα, αν πρόκειται για ξένο, να μην μπλέκουμε. Δεν είναι εύκολο. Κυρίως γιατί προέρχονται κάποιοι από τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, προέρχονται από κοινωνίες που ανέχονται τη βία στην οικογένεια και που είναι κομμάτι της συλλογικής τους αντίληψης. Στην ελληνική κοινωνία η ενσωμάτωση την οποία θέλουμε να έχουν θα πρέπει να περιλαμβάνει και αποδοχή των αρχών προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Που σημαίνει, πρέπει να καλέσουμε τους γονείς, να τους βοηθήσουμε, πρέπει να τους στείλουμε και υπηρεσίες στο σπίτι, πιθανώς με συμβουλευτική. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αλλάξουν οι αντιλήψεις όλων των διαμενόντων στην Ελλάδα σε σχέση με την βία, την άσκηση βίας στα παιδιά όταν πιστεύουν ότι αυτό τους κάνει καλό. Το παιδί πρέπει να προστατεύεται και πρέπει να μπαίνει ένα φρένο σε οποιονδήποτε. Δεν μπορεί, άσχετα αν επικαλείται ότι στη χώρα μου εμείς τα παιδιά τα χτυπάμε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι στην ελληνική κοινωνία η βία σε βάρος των παιδιών γίνεται αποδεκτή επειδή κάποιος προέρχεται από οπουδήποτε. Η δομή της ελληνικής εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά εθνοκεντρική, πάρα πολύ ταυτισμένη με μία θρησκεία, αυτή που πράγματι πλειοψηφεί, αλλά καθόλου ανοιχτό μυαλί στο γεγονός ότι οι παιδιά που είτε γεννήθηκαν είτε τέλος πάντων έρχονται αργότερα προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές θρησκείες. Ένα θέμα βεβαίως που γεννιάται με τις μουσουλμανικές παραδόσεις και προσεγγίσεις είναι ότι πολλές φορές έχουν αντιλήψεις για τη γυναίκα και το παιδί οι οποίες συγκρούονται με την δικαιωματική προσέγγιση μας. Καταρχήν δεν υπάρχει μέσα στο curriculum της εκπαίδευσης η έννοια ή το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας. Του σεβασμού, του τι φέρει και του τι χρειάζεται και πρέπει ένα παιδί να κουβαλάει από την οικογένειά του. Ένα παιδί το οποίο μπορεί παραδείγματος χάρη να το επιβάλλεται από την οικογένειά του να φοράει τσαντόρ. Ένα κοριτσάκι που γνωρίζουμε που ήθελε να βγάζει τη μαντήλα στο σχολείο και ο γονιός ερχότανε και έλεγε στο σχολείο ότι η παράδοσή μας είναι ότι πρέπει να φοράει τη μαντήλα. Η θρησκεία μας δεν είναι σκληρή. Είναι ελεύθερη θρησκεία. Με νόμους βέβαια. Ό,τι απαγορεύει είναι καλό για την υγεία μας. Δηλαδή τα παιδιά, μεγαλώνουν όπως τα εδώ τα παιδιά, δεν είναι κάποια διαφορά. Απλώς το κορίτσι θα προσέχει να μην φοράει κοντά ρούχα, να είναι σεμνά τα ρούχα της, να αρχίζει να βάζει το μαντήλι της όταν φτάσει σε 12-13 χρονών περίπου, για να μπει στη θρησκεία σωστά. Θα τους μαθαίνουν το Κοράνιο, πώς κάνουν προσευχή, από 8 χρονών κάνουν προσευχή. Κανένας δεν με έχει αναγκάσει να βάλω το μαντήλι, γιατί μ' αρέσει και το έβαλα. Ούτε δέρνει ο άντρας τη γυναίκα του για να βάλει μαντήλι, ούτε ο πατέρας δέρνει τα παιδιά του για να κάνουν προσευχή. Είμαι μόνο παιδιά από το Αφγανιστάν και υπάρχει, έχουμε άλλη θρησκεία και υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσά μας. Γιατί είναι αυτοί από παλιά, αρχαία χρόνια, μουσουλμάνοι με χριστιανοί. Πιστεύω ότι είμαι και εγώ κάτι τέτοιο, εναντίον τους. Η κάθε θρησκεία έχει τον τρόπο του. Συνολικά τα προγράμματα σπουδών
πρέπει να προσαρμοστούν πια σε αυτή την αντικειμενική πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο το ότι υπάρχει ακόμα με τη μορφή μαθήματος το μάθημα των θρησκευτικών. Σήμερα αυτό που θα πρέπει να κατορθώσουμε είναι να συγκεράσουμε και να παντρέψουμε. Αφενός αυτό που υπάρχει παραδοσιακά στην Ελλάδα, η πίστη και η αποδοχή αυτών που η Εκκλησία λέει και φέρνει σαν δόγματα. Όλο αυτό λοιπόν μας βάζει σε μια νέα αντίληψη και προσέγγιση στα θέματα των θρησκευμάτων και των θρησκευτικών στην εκπαίδευση μέσα, που θα θέλαμε να είναι πιο ανεκτική, πιο ευρεία, αλλά και να περιλαμβάνει τις παραδόσεις. Δεν μπορεί να διαγράψει κάποιος την ελληνική παράδοση. Το παιδί που είναι μουσουλμάνος ή το παιδί που ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο θρησκευμά, βουδιστής, οτιδήποτε, δεν θα πρέπει να υφίσταται διάκριση, δεν πρέπει να υφίσταται να παίρνει μια ετικέτα του αποκλεισμένου. Γι' αυτό και άλλωστε θα ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά που ανήκουν σε ξένα δόγματα ζητούν να παραμένουν στην τάξη, δεν θέλουν να βγουν από την τάξη, ακριβώς για να μην υφίστανται αυτή τη μορφή της αποξένωσης με τους μαθητές τους. Τα παιδιά είναι τα πιο προσάρμοστα πλάσματα τα οποία υπάρχουν. Όταν είναι μικρά τα παιδάκια είναι αυτό πιο εύκολο να συμβεί. Και βρίσκουν διάφορους μηχανισμούς ώστε να μάθουν και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία για αυτά. Τα παιδιά που είναι πρώτου χρόνου έρχονται φοβισμένα, δεν ξέρουν μαζεμένα, δεν ξέρουν τι θα βρούνε, πώς θα αντικρίσουν. Δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν ξέρουν τον τόπο, δεν έχουν φίλους. Γενικά στα παιδιά, στο κάθε παιδί, από όπου και αν είναι αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν κάποιες σταθερές. Η μία σταθερή σημαντικότερη είναι η οικογένεια. Πολλοί γονείς που είχαν αφήσει τα παιδιά τους στις πατήρες τους και ζούσαν εδώ πέρα μόνο τους μετανάστες για να μπορούν να εργάζονται πιο καλά, πιο άνετα, φέρνουν τα παιδιά τους κοντά τους. Αυτά τα παιδιά είχαν να τα δουν, ξεκινάμε από ένα χρόνο μέχρι 12, μέχρι 13 χρόνια. Τα γεννήσαν και τα αφήσαν. Τα αφήσανε 2 ή 3 χρονών και τα βρίσκουν τώρα 12 χρονών. Το παιδί πρέπει να καλύψει το χάσμα αυτό της απομόνωσης από το γονιό. Με βάση αυτό που η οικογένεια λέει, το κάθε παιδί φτιάχνει ένα νοητό χάρτη. Το κάνουμε και εμείς οι ενήλικες αυτό, αλλά κυρίως τα παιδιά. Σε αυτόν τον νοητό χάρτη λοιπόν υπάρχουν κάποια σταθερά σημεία στα οποία το παιδί μπορεί να πατήσει ώστε να κάνει τα επόμενα βήματά του. Από το δεύτερο χρόνο και μετά σιγά σιγά ενσωματώνονται, αναπτύσσονται, εκδηλώνονται, μπαίνουν μέσα στο κλίμα του σχολείου. Χρειάζεται να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και αυτό περισσότερο από τους ενήλικες. Το βάρος που φέρνουν και ίσως και κάποια ενοχή το ότι οι γονείς μου έφυγαν και για μένα. Δουλεύει πάρα πολύ η μαμά και ο μπαμπάς, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, δεν ξεκουράζονται για να μου τα προσφέρουν όλα. Για να έχω εγώ κάτι καλύτερο. Οπότε εγώ χρειάζεται αυτό να το γυρίσω πίσω με έναν τρόπο, τόσο στην οικογένεια όσο και να δείξω και στον εαυτό μου ότι το άξιζα όλο αυτό. Άλλες φορές να γίνεται πολύ πιο αντίφασο γιατί αισθάνεται ασφυκτικό κλειό. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά, έτσι. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές δέχονται τόσο πολύ πίεση που έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Η συνεργασία μου με τους γονείς τους ήταν άψογη. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν συνεργάσιμη. Επειδή έχουν εξαιρετικά τη μόρφωση των παιδιών τους. Πέρα από συγκεκριμένους γονείς, στους οποίους τους καλούσες να έρθουν και να ξανάρθουν και δεν έρχονταν. Είδε γιατί δεν προλάβαινα. Ελάχιστο χρόνο έχουν. Οι άνθρωποι δούλευαν με ροκάματα από το πρωί στο βράδυ, για να τα βγάλω πέρα, είδε γιατί δεν φορούσαν. Αλλά είναι πολύ λιγότεροι αυτοί σε σχέση με τους άλλους. Η εμπειρία μας από τους λόγους γονέων είναι σε σχολεία που έχουν 20 και 30% μετανάστες, άντε να είναι ένας μετανάστης στους λόγους γονέων. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουν το δικαίωμά τους. Ας πούμε, δικαιούνται 4 μέρες το χρόνο με βάση τον νόμο άδεια από την εργοδοσία, γονική άδεια λέγεται, για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μήπως διότι δεν πίστηκαν ακόμα οι μετανάστες ότι έχει ουσία η συμμετοχή τους στους συλλόγους. Συνήθως οι μετανάστες γονείς έχουν εξαιρετικά μεγάλη αγωνία για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Περισσότεροι από ό,τι έχουν σήμερα οι Έλληνες γονείς. Θέλανε το παιδί τους να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα, είτε μπορούσε είτε δεν μπορούσε να το καταφέρει αυτό.
Δηλαδή το θέμα είναι πόσο σκληρά διαβάζει το παιδί στο σπίτι, πόσες πολλές εργασίες του βάζει κτλ. Ενώ το κομμάτι που λέει να αγαπήσει το παιδί τη γνώση, λόγω αυτής της αγωνίας, μερικές φορές υποτιμιέται. Είχανε και μία καχυποψία στο κατά πόσο είσαι και η ίδια ρατσίστρια. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να κάνει μια πρόσθετη προσπάθεια, ξέροντας ότι μιλάς σε ανθρώπους που δεν έχουν τους ίδιους κώδικες. Μιλάνε και τη γλώσσα μας και την ελληνική σαν μητρική, ξέρουν, διότι η μητρική τους γλώσσα είναι λίγο λανθασμένη. Σκέφτονται ελληνικά και μεταφράζουν στα γεωργιανά. Άρα σκέψη είναι ελληνικό. Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, δηλαδή νιώθουν Έλληνες πιο πολύ από το να νιώθουν ότι είναι Ταρζανοί, ξέρω εγώ, ή... Επειδή και στο σπίτι, εγώ και έχω αυτό το πρόβλημα. Με τα παιδιά μου συνεννοούμαστε στα ελληνικά. Όταν τους λες στα Σουαχίλι, ακούει και καταλαβαίνει, αλλά θα σε βιάσει. Δηλαδή, σε αυτό δεν συζητάμε. Δηλαδή, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, 100% ούτε καν δεν νιώθουν ότι είναι από εκεί. Ξέρω ελληνικά, ελληνική γλώσσα, ελληνικό σχολείο πηγαίνουν, παρέα, ελληνικά παιδιά. Και να κάνω παρέα, ας πούμε, με παιδιά από άλλο κράτος. Η γλώσσα είναι μία, ελληνική. Αυτά τα παιδιά είναι πολύ γλώσσα. Και του πατέρα και τη μητέρα και ελληνικά μιλάνε και αγγλικά. Και τα μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Και εγώ νομίζω που δεν είναι αυτά τα παιδιά μου. Γιατί βλέπω κάποια παιδιά με ελληνική νοοτροπία και στα τραγούδια και σε σινεμά και σε τέτοια, όλο ελληνικά. Δηλαδή αυτοί μπορούν να λένε κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα αναγνωρίζω. Καταρχήν, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Και είναι δηλαδή, αναγκαία ένα παιδί που νιώθει μέσα του, χωρίς να το πούμε εμείς ότι αυτό να νιώθει. Είναι αυτόματα, δηλαδή το παιδί έτσι νιώθει. Το παιδί μου ελληνικά σκέφτεται για τα πάντα. Μιλάνε πιο πολύ ελληνικά παρά ρουμανικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα εμάς, επειδή απομακρύνονται σιγά σιγά από την πατρίδα τους, από την γλώσσα, από τις παραδόσεις. Εδώ γεννιέται το παιδί και μεγαλώνει στην κοινωνία που είναι εδώ. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να ζήσει άλλη ζωή, ότι πρέπει να χορέψει διαφορετικά, ότι πρέπει ακόμα και από γονείς εξαρτάται, θα μιλήσει το παιδί τη γλώσσα των γονιών ή όχι. Με την ελληνική γλώσσα βέβαια έχω λίγο, γιατί ούτε εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και πρέπει να δουλεύει πολύ καλά το παιδί μόνο του. Στα σπίτια μιλάνε μόνο στα πολωνικά. Πρώτα 3 χρόνια, να πούμε, πηγαίνουν στο πολωνικό σχολείο. Τελειώνουν 10-11 χρονών και πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Δεν ξέρουν καθόλου γλώσσα. Μιλάμε τώρα για τη δεύτερη γενιά μεταναστών που τα παιδιά ήδη ξέρουν τη γλώσσα. Δηλαδή, ήδη έχουν ακούσματα, έχουν μεγαλώσει σε μια χώρα με αυτά τα ακούσματα. Πολλά από τα παιδιά τα οποία μιλάνε ελληνικά, μιλάνε μόνο ελληνικά. Μπορεί να ξέρουν πολύ λίγο έως καθόλου τη μητρική τους γλώσσα. Όχι απαραίτητα να μιλάνε στο σπίτι τους ελληνικά, αλλά να δουν τα παιδιά ότι και οι γονείς μπαίνουν σε μια διαδικασία προσαρμογής, που δεν συμβαίνει πάντα. Συνήθως είναι το παιδί εκείνο που καλείται να προσαρμοστεί πρώτα από την οικογένεια και μετά οι υπόλοιποι. Από εκεί πέρα, το αν θα μάθουν τη μητρική τους γλώσσα είναι θέμα της οικογένειάς τους. Πρέπει το κράτος να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να ευνοήσει την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας αυτά τα παιδιά. Δεν είναι θέμα του ελληνικού κράτους να σου μάθει τη μητρική του γλώσσα. Είναι υποχρέωσή του, όπως είναι υποχρέωσή του στο οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το κάθε παιδί να μπορεί να έχει μια σύνδεση με την κουλτούρα καταγωγής του. Είναι η πρώτη του κουλτούρα. Εκεί που σου λένε μην μιλάς καθόλου τη γλώσσα σου, ας πούμε, διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να υπάρξει. Και πρέπει να φύγει η ματιά μας από έναν εθνοκεντρισμό που λέει να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα γιατί έτσι θα μάθουν την ελληνική, η οποία ελληνική είναι δική μας, όπου εμείς είμαστε ο ασφαλός του κόσμου και διάφορες τέτοιες ιδέες. Ο καθένας είναι καλό να διατηρήσει τα στοιχεία της πολιτισμικής του ταυτότητας. Πέραν του ότι είναι εγωιτευτικά, είναι και το διακριτικό του σε τελική ανάλυση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σχολείων που επιδίωξαν
να κάνουν απογευματινά μαθήματα στα παιδιά των μεταναστών και στους ίδιους τους μετανάστες, στην προσπάθειά τους μιας πιο σοβαρής, καλύτερης και πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και με τον κοινωνικό περίκυρο και με τη σχολική κοινότητα. Και δεν βρήκαν, όχι απλώς δεν βρήκαν καμία απολύτως συμπαράσταση, αλλά βρήκαν σε πολλές περιπτώσεις και χιλιάδες εμπόδια. Εμείς είμαστε μαθημένοι από άλλη ζωή. Δηλαδή ήρθαμε εδώ όταν είμαστε μεγάλοι, ενήλικοι. Το παιδί προσαρμόζεται, ας πούμε, στο καθεστώς που υπάρχει εδώ. Εδώ βρίσκεις, ας πούμε, μια αντίθετη, ας πούμε, δύο κουλτούρες. Τα παιδιά μας εκεί κάτω πολλές φορές ακούνε πάρα πολύ ότι του πούνε οι γονείς. Ενώ εδώ πέρα λόγω του ότι, ας πούμε, υπάρχει ελευθερία τόσο πολύ, τα παιδιά όταν προσπαθήσεις πολλές φορές να του εξηγήσεις ορισμένα πράγματα, σου λένε «Α, σιγά, μπαμπά, δεν είναι έτσι, εγώ θέλω διαφορετικό τρόπο». Εγώ δεν να επιβάλλομαι κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι από την πατρίδα μου, να μάθει τη γλώσσα μου. Το παιδί, εντάξει, μικρό, τι να κάνει, να κάνει αυτό που θέλει ο νέος, ναι. Αλλά έξω από το σπίτι έχει φίλους, έχει σχολείο που είναι ελληνικά, κάπου αλλού πάει αγγλικά και δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο από πού είμαι εγώ, να αναρωτιέται το παιδί. Είμαι με τους γονείς ή ανήκω εδώ και όσο μεγαλώνει, αυτό το χάσμα μπορεί να υπάρχει και να μεγαλώνει και να βλέπεις ότι το παιδί διχάζεται. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο ρόλο της κοινότητας, κατά τη γνώμη μου. Εκεί πρέπει να πάνε τα παιδιά την Κυριακή και τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Να φτιάξουμε στο σπίτι τα δικά μας κάτι παραδοσιακά, να δούνε τα παιδιά, να ζήσουν, όχι μόνο να βλέπουν ως δείγμα. Έχουμε μόνες φίλους. Είμαστε χωρισμένοι σε παρέες. Εγώ κάνω παρέα με τα ξαδέλφια μου μόνο. Και με τα άλλα παιδιά που είναι Φιλιππινέζοι. Δεν ασχολούμαι με τα ελληνόπουλα. Οι καλύτεροι φίλοι σαν να είμαστε μια ομάδα, έτσι. Όλη μέρα βγαίνουμε έξω, όταν έρχεται ο Σταμάτης, φωνάζω την ομάδα μου. Έχω αρκετοί φίλοι, αλλά δεν κάνω παρέα μαζί τους. Και άμα μας χτυπάνε, όλοι στο Σταμάτη το χτυπάνε. Δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα και γι' αυτό δεν μιλάω μαζί τους. Υπάρχει η εγκαιτοποίηση. Δεν έχω τίποτα με τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί υπερτερούν τα Ελληνόπουλα, η αστυνομία, δεν ξέρω, έχουν θέματα ότι δεν τους συμπεριφέρθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο. Και είμαστε σε ομάδες, ας πούμε. Φέρε την ομάδα σου, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι στο σχολείο χωρίς ομάδα. Σου παρέχει προστασία. Κάποια παιδιά, λόγω επειδή είναι ανασφαλής, νιώθουν την ανάγκη να ενταχθούν σε μια ομάδα. Οπότε πηγαίνουν σε μια ομάδα, ας πούμε, που είναι οι Έλληνες, ας πούμε, τους δέχονται. Έρχονται σε σένα, που, ας πούμε, έχεις έρθει μόλις τώρα, έχεις έρθει μόλις στην Ελλάδα και σου λένε, είσαι μαύρη. Τι θες εσύ εδώ? Και σκέφτομαι και λέω, μα και εσύ δεν είσαι μαύρη, δεν έχουμε το ίδιο χρώμα, δεν είσαι Έλληνα. Λέω, όχι, είμαι Έλληνας. Και το ρωτάω, ας πούμε, γιατί, τι σε κάνει Έλληνα? Λέει, με έχουν δεχτεί. Εσένα δεν σε έχουν δεχτεί. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αρνείται να δει το διαφορετικό. Και αυτό συμβαίνει πριν να υπάρχουν μετανάστες στην Ελλάδα. Κάθε παιδί που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει δικαίωμα πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δικαίωμα πρόσβαση στην εκπαίδευση σημαίνει πρώτον ότι δικαιούται να γραφτεί και να φοιτήσει και δεύτερον ότι δικαιούται να απολαύσει της υποστήριξης έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στο ρυθμό της εκπαίδευσης, όχι απλώς να πηγαίνει σε ένα σχολείο χωρίς να υποστηρίζεται κατάλληλα. Το να δέχεσαι στις τάξεις τα παιδιά που δεν έχουν χαρτιά επειδή το επιβάλλει η Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι κάτι το οποίο δεν έχει το απαγορευτικό κόστος ειδικά σήμερα και είναι κάτι το οποίο σημαίνει ήδη στη χώρα μας, ευτυχώς ως παρατητή. Αλλά και το να αναγνωρίσεις στα παιδιά που ζουν στη χώρα μας δικαιώματα και προστασία είναι επίσης κάτι που κάτι που υποστηρίζει και κάτι που κάνει πιο ένα συμβολικό νεύμα και μια νομική ασφάλεια παρά με θετική επιχορήγηση ειδικών τάξεων.
Το πρώτο κομμάτι της εγγραφής το αντιμετωπίσαμε ήδη το 2004, γιατί υπήρχε μία εγκύκλειος τότε που έλεγε ότι αν κάποιος δεν βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να εξυπηρετείται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, στην ουσία, να απορρίψει το παιδί αυτό από την εκπαιδευτική διαδικασία στο όνομα ότι ο γονιός του δεν έχει νόμιμα χαρτιά. Πλέον έχουμε εγκύκλειο και νομοθεσία που καθιερώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών, ανεξάρτητα αν βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα, να φοιτούν στην εκπαίδευση. Γίνονται δεκτά και με ελλειπή δικαιολογητικά τα παιδιά των μεταναστών και είναι υποχρεωμένοι οι διευθυντές σχολείων να τα γράφουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις όπου επανέρχεται και επανέρχεται μια νομοθεσία που σε καλεί να μην κάνεις τα στραβά μάτια. Στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμονή για 6 χρόνια. Τυπική υποχρεωτική εκπαίδευση για 9 χρόνια. Σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα? Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν σέβεται το διαπολιτισμό? Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο τις περισσότερες φορές είναι εχθρικό? Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο τις περισσότερες φορές διώχνει ακόμη και τους γηγενείς, πολλό δε μάλλον των παιδιών των μεταναστών, όπου η αγωνία των μεταναστών είναι και μια αγωνία βιοπορισμού, είναι και μια αγωνία επιβίωσης, είναι και μια αγωνία για το μέλλον. Τους επόμενους μήνες και την επόμενη χρονιά τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Όταν η κυβέρνηση έχει βάλει στην λογική της για να υπηρετήσει το πρόγραμμα σταθερότητας 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς στο δημόσιο σχολείο, αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους, και άρα αφορά και τους δασκάλους που ήταν στα τμήματα υποδοχής. Όχι απλά δεν θα ανοίξουν καινούργια τμήματα υποδοχής, αλλά και αυτά που υπάρχουν θα κλείσουν. Δεν έχουμε καμία ψυχολογική, ψυχοκοινωνική θα έλεγα, στήριξη. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε το σχολείο, από το 2000, ό,τι έχει γίνει είναι περιστασιακό, είναι σε θελοντική μορφή. Και επαφίεται και εκεί πέρα, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα γενικότερα, στο φιλότιμο των δασκάλων και στην προαίρεσή τους, στην αγαθή τους προαίρεση, να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτική πολιτική η οποία βασίζεται στην καλή θέληση των εκπαιδευτικών. Πάρα πολλά παιδιά. Έκανα πιο μεγάλες τάξεις από όλες τις χώρες. Ήταν σαν ένα σχολείο του κόσμου, ας πούμε, από άλλες χώρες. Ειδικές τάξεις για παιδιά με αναπηρία. Να περνούσαν καλά, με πολλούς φίλους. Το μέλλον κρίνεται στα θρανία. Σαφώς, εάν τα θέσουν απέναντι και αν τα καθυλώσουν στην καταγωγή τους και αν η καταγωγή τους γίνει πραγματικά ένα εμπόδιο στο να είναι ισότιμοι, βεβαίως πολλοί από αυτούς, όπως πείτε, αυτές είναι οι μερικές νομοτέλειες, πολλοί από αυτούς θα κλειστούν σε ένα γκέτο μνησικακίας. Κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως υπάρχουν και να διευρύνονται οι συλλογικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση όλης της κρατικής ανεπάρκειας. Στέλλα η Πρωτονοταρίου έδωσε μία μάχη, δεν παραιτήθηκε από το να διεκδικήσει τη θέση της στο ρόλο της στο δίκαιο της και ξαναεπιστρέφει όπως έχει ξαναεπιστρέψει στο 132 σχολείο, στο σχολείο της. Εγώ πιστεύω στην ατομική δράση. Ποια? Μόνο αυτό, μόνο αυτά τα περιθώρια μας έχουν αφήσει. Έχει όμως φτιαχτεί μια δυναμική που πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν συσπηρωθεί σε μια νέα θέση και αντίληψη για το ελληνικό σχολείο. Δεν θα γίνει αυτό μόνο από την καλή θέληση των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να γίνει και να στηθεί και με βοήθεια από την πολιτεία, οπωσδήποτε. Και ένα επίσης στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι το σχολείο να κατορθώσει να μην δουλεύει μόνο με τα παιδιά, αλλά να δουλέψει κάπως και με τους γονείς. Το να μπορέσουν οι γονείς να έρθουν πιο κοντά και το σχολείο να έρθει πιο κοντά στους γονείς και στην κοινότητα. Να ανοίξει το σχολείο, να μην είναι το σχολείο ένας κλειστός χώρος που αφορά δασκάλους, μαθητές και άντε προς ενημέρωση τους γονείς, αλλά το σχολείο να αφορά στην πράξη και τους γονείς και την κοινότητα. Να είναι ένα σχολείο συνδεδεμένο με το τι συμβαίνει μέσα στην κάθε γειτονιά. Και ένα σχολείο που παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει δραστηριότητες, κάνει εκδηλώσεις για τα καυτά θέματα της γειτονιάς. Αυτοί θα μπορούν να συνυπάρξουν, να χαρούν μαζί και να κερδίσουν ένας από τον άλλο. Εάν το σχολείο γίνει πιο χαλαρό και λιγότερο
μαθησιοκεντρικό, με την έννοια της μάθησης μεταφοράς γνώσεων. Η μάθηση πρέπει να είναι κοινωνική μάθηση. Και χρειάζεται να είναι όσο γίνεται ανακαλύπτοντας τη γνώση, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα που υπάρχει μέσα σε κάθε παιδί. Στο να αξιοποιήσουν θετικά τη συμμετοχή αυτών των παιδιών και να δώσουν διεξόδους, να δώσουν δυνατότητες στα παιδιά να φτιάξουν πράγματα μαζί, να χαρούν, να ζωγραφίσουν, να αλλάξουν την τάξη, να χρησιμοποιήσουν τις τέχνες. Πάρα πολύ σημαντικό οι τέχνες. Οι τέχνες στην εκπαίδευση. Φοβερά σημαντικό. Γιατί απελευθερώνουν, διότι δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν και δίνουν επίσης στο δυσκολεμένο παιδί την δυνατότητα να δείξει τη θετική του πλευρά. Μπορούμε να εμπιστευτούμε το ελληνικό σχολείο, πιστεύω, που είναι μια μηχανή παραγωγής κοινωνικής συνοχής όταν αφορά εξίσου όλους, καθώς και να εμπιστευτούμε τον δυναμισμό, την διάθεση για μάθηση και την ευφυΐα που κινητοποιεί η ανάγκη που έχουν τα παιδιά των μεταναστών στη χώρα μας. Εάν τους κάνεις ή τις κάνεις να νιώσουν ότι είναι πραγματικά ένα τα παιδιά της τάξης. Γιατί να μην τους δώσουμε κάτι της παραπάνω. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ήδη πήγαν από μόνοι τους πολλά.